Θα μείνουμε στο θέμα. Στη Βουλή βρέθηκε ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης, τον οποίο και φιλοξενούμε. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Κρυπίδη, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πείτε μας τι συζητήθηκε στη Βουλή. Το θέμα το είχαμε θίξει και πριν από μερικές ημέρες, έλεγα πριν για τον κύριο Ματιάκη, όπου μπαίνει ο φόρος ρήπασης λόγω του χρηματιστηρίου των ρήπων στην τηλεθέρμαση. Που εγώ και έχω μια ένσταση, την είπα και δημόσια, από τη στιγμή που συμβάλλει τηλεθέρμαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, περνάς από τη Λάρισα και μυρίζει από καυσόξυλο μέχρι ό,τι θέλεις. Στην Κοζάνη δεν υπάρχουν ρήποι πλέον με την τηλεθέρμαση. Άρα, αυτό δεν θα έπρεπε να ισοσκελίζεται και να επιβραβεύεται αντί να το επιβαρύνεται με φόρους. Για πείτε μας. Η λογική που θέλουν να επικρατήσει είναι ότι βεβαίως και έχουμε μια καθαρή ατμόσφαιρα στην πόλη της Κοζάνης με την τηλεθέρμαση και σε δημοτικά διαμερίσματα. Όμως ο λιγνίτης ρυπαίνει που καίνε τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Λοιπόν, αν υπολογιστεί όμως, αυτό τους λέμε πολλές φορές, και αν θέλουν να το καταλάβουν, ελπίζω να το καταλάβουν, τι έχει προσφέρει η Κοζάνη με την τηλεθέρμαση όλα αυτά τα χρόνια, τα 31 χρόνια λειτουργίας, στους ρήπους ολόκληρης της χώρας, και μιλάμε για ένα καθαρά πράσινο έργο, πριν 31 χρόνια που σήμερα μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη και πριν 31 χρόνια έχει γίνει το μεγαλύτερο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι όταν έκαιγε τα εργοστάσια του Λιγνίτη για την τηλεθέρμαση τους χειμερινούς μήνες, το καλοκαίρι έκαιγαν όμως για να μπορέσουν να δροσίσουν τα κλιματιστικά τους στην Αθήνα. Άρα λοιπόν τους ρήπους εμείς στην περιοχή μας εδώ τους τρώμε και είναι κρίμα. Είναι λοιπόν δυσβάσταχτο για τον κόσμο να μπορέσει να πληρώσει και τους ρήπους. Θα σας πω μόνο έτσι για να το απλοποιήσω και να το εκλαϊκεύσω, να το καταλάβει και ο κόσμος, οι τηλεθεατές σας. Σήμερα η μονάδα της τηλεθέρμανσης είναι στα 52 ευρώ η μεγαβατόρα. Αν χρεώναμε και τους ρήπους, τους οποίους είναι στάσιμοι, ακόμη δεν τους έχει πληρώσει η ΔΕΗΑΚ και καλώς δεν τους έχει πληρώσει, ώσπου να πάρθουν οι αποφάσεις πολιτικές, θα έπρεπε η τιμή της τηλεθέρμανσης σήμερα που μιλάμε να είναι στα 72 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα εκτιναχθεί μάλλον το τιμολόγιο της ΔΕΗΑΚ, του της τηλεθέρμανσης, και ο κόσμος με όλα αυτά που βιώνει και στην μετάβαση και την απολιγνητοποίηση μάλλον που έχουμε, δεν θα μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Τόσο απλά. Αυτά λοιπόν είπα και στην πρωτολογία μου, και ο πρόλογος που ξεκίνησα στην Βουλή, στην Επιτροπή Ενέργειας που είχαμε στις 22 του μήνα, ξεκίνησα να λέω ότι είναι η πιο κρύα περιφέρεια της Ελλάδος, στην κατηγορία 4. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν και οι άνθρωποι της χώρας μας που ζουν πιο νότιο ότι εδώ έχουμε άλλες θερμοκρασίες και τις έχουμε για πάρα πολλούς μήνες. Δεν είναι ένας και δύο μήνες ο χειμώνας μας. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε 8 και 9 μήνες καμιά φορά χειμώνα. Άρα λοιπόν το κόστος της θέρμανσης για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ως Δήμος Κοζάνης που πρέπει να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Οι λύσεις που προτείνονται είναι με το αέριο και αυτό θα επιφέρει μία αύξηση της τιμής και επιτέλους θα πρέπει να δούμε και το πλαφόν. Και το αέριο. Και το αέριο όμως είναι ορυκτό καύσιμο και αυτό έχει ρήπους, έτσι. Και μεταβατικό. Ακριβώς έχετε δίκιο, κύριε Καρυπίδη. Επίσης, είμαστε μια περιφέρεια η πιο φτωχή στην Ευρώπη. Σε μια περίοδο τώρα δίκαιης μετάβασης. Με πολύ μεγάλη συρρήκνωση του πληθυσμού, πάνω του 10%, και υπάρχει και η δέσμευση της κυβέρνησης από το 2020 για την απρόσκοπη λειτουργία της τηλεθέρμασης, αλλά με χαμηλό τιμολόγιο. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση τελικά και θα κάνει νομίζω ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί διαφορετικά έτσι και δεν μπορούν οι πολίτες μας σήμερα να πληρώσουν τηλεθέρμαση εύκολα με τέτοια μεγάλη ανεργία. Φανταστείτε εάν εκτιναχθούν και τα τιμολόγια. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια δίκαιη μετάβαση, θα πρέπει να γίνει σταδιακά όλο αυτό και βεβαίως να δούμε τις λύσεις που προτείνονται και τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας για να μπορεί να γίνει και η ενοποίηση των τριών τηλεθερμάσεων Κοζάνης, Τολεμαΐδας, Αμιντέου. Ναι. Οι παρεμβάσεις μας ήταν πολύ συγκεκριμένες. Βέβαια δεν θα πρέπει να κουράσουμε τον κόσμο με το άρθρο 98.
που προτείνουμε την αύξηση βέβαια της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης που αφορά το άρθρο 9 και 10 του νόμου, του 44-12, από 10 έτη σε 15 έτη. Δηλαδή την τροποποίηση αυτού της παραγράφου και του άρθρου 98. Είναι όμως, πρέπει να το, για να το ξεκαθαρίσω, να το κάνω πιο σαφές, για τις ανάγκες των τηλεθερμάσεων αυτών των πόλεων που βρίσκονται σε ζώνες απολιγνητοποίησης, για να ενισχυθεί πραγματικά η δίκαιη μεταλλιγνητική μετάβαση. Κύριε Δήμαρχε, να μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και μπερδέψουμε και τον κόσμο με το νομοσχέδιο και τα άρθρα του. Ακούστε τώρα. Μέχρι πότε θα υπάρχει, ας πούμε, το εργοστάσιο του Αγίου Δημητρίου, που παίρνει τηλεθέρμανση η Κοζάνη και φέρουν τώρα ένα νομοσχέδιο για να επιβαρύνουν την τηλεθέρμανση της Κοζάνης και το Δήμο και όλους εμάς τους καταναλωτές να πληρώνουμε, ας πούμε, αυτόν τον πράσινο φόρο, το φόρο δηλαδή ρήπων από το χρηματιστήριο ρήπων. Μέχρι πότε θα είναι η λειτουργία? Κοιτάξτε, αυτό που ακούμε είναι μέχρι το 2025, το τέλος του 2025. Άρα μιλάμε δηλαδή για τα επόμενα, άρα μιλάμε για 2-3 χρόνια τώρα. Έτσι. Ακριβώς. Δεύτερον, σταματάει ο λιγνίτης, άμα επιτρέπετε, μετά θα απαντήσετε συνολικά. Σταματάει ο λιγνίτης. Έτσι. Εμείς εδώ έχουμε κάνει όλες επενδύσεις. Τηλεθέρμανση έχει μπει και σε κοινοτικά προγράμματα. Έτσι, πρέπει να έχει μια χρονική δέσμευση που θα τρέξουν αυτές οι επενδύσεις. Έχουν επενδύσει οι ίδιοι καταναλωτές με τους εναλλάκτες, δηλαδή οι επεκτάσεις των τηλεθερμάσεων ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες. Δηλαδή, κάποιος που συνδεόταν πλήρωνε και την επέκταση. Γι' αυτό είχε και ένα υψηλό κόστος σύνδεσης. Αυτά δεν έχουν αποσβεστεί ακόμη. Όταν είχαμε συνδέσεις μέχρι και πριν τελευταία, δηλαδή πριν από κάποια χρόνια. Όλα αυτά τα απαντάει η κυβέρνηση, ο νομοθέτης. Είμαστε έλλειτο το λογαριασμό. Κλείνουν τη ΔΕΗ, χάνουμε θέσεις εργασίας. Έτσι, πάμε σε άλλες περιπέτειες. Μας στέλνουν και το λογαριασμό στη θέρμασή μας που όπου έχουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εποχές. Χειμώνα και βαριχειμονιά έχουμε εδώ πάνω. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Για πείτε μας, εκεί τι λένε? Κοιτάξτε, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο για τους καταναλωτές, ότι έχουν πληρώσει αυτοί οι άνθρωποι και ως ΔΕΗΑΚ, ως τηλεθέρμαση Κοζάνης, έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 370 εκατομμύρια για όλο αυτό το έργο. Δηλαδή, μιλάω τώρα για το ύψος των επενδύσεων που έχουν γίνει, έτσι. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η απαξίωση σε όλα αυτά τα δίκτυα και σε όλα αυτά που, τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε ότι η ΔΕΙΑ Κοζάνης έχει ακόμη δανεισμό για κάποια έργα. Άρα, λοιπόν, αυτό το έχουμε θέσει ως θέμα και πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Επίσης, αυτό ήταν και η απάντησή μου και σε ερώτηση που μου είχε γίνει και από τη βουλευτή Κοζάνης, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και άλλη μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί τέθηκαν διάφορες ερωτήσεις και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα, ήταν πόσο κόσμο εξυπηρετεί η τηλεθέρμαση, όχι μόνο Κοζάνης, Δυτικής Μακεδονίας. Μιλάμε για 115.000 πολίτες. Είναι ένας τρομακτικός αριθμός. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω καμία κυβέρνηση να ήθελε να αφήσει να κρυώσουν 115.000 πολίτες. Ναι. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γινόταν. Άρα πρέπει να βρούμε αυτές τις λύσεις, να ακούσουμε κι εμείς, αλλά να μας ακούσουν επίσης και στο Υπουργείο, για να βρούμε την κατάλληλη λύση που θα είναι συμφέρουσα για όλους μας. Νομίζω ότι Κώστα και Βαγγέλη, όλη η ιστορία γίνεται για να πάρει δύο χρήματα τώρα. Έτσι, αυτό είναι η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, έλα, ο Κώστας ο Μαυρίδης. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν θα μας αφήσουν τους 115 να κρυώσουμε, αλλά εγώ θυμάμαι την πρόσφατη, όχι πολύ μακρινή δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη που είπε δεν μπορεί να πληρώνεται τόσο φθηνά την θέρμαση εκεί στην Δυτική Μακεδονία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Είχε πει και κάτι, μας είπε ο κύριος Ματιάκης, πιο προκλητικό. Δεν μπορεί, λέει, εσείς να είστε οι προνομιούχοι, εμείς προνομιούχοι. Αν θέλετε να συμφωνήσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά ας μας πει πόσο ακριβά πληρώσαμε τα προηγούμενα χρόνια την ρήπαση και σε σχέση με τις λιγνητικές μονάδες που είχαμε στην περιοχή μας και δώσαμε τα ισόψυχά μας πραγματικά 50 και πλέον χρόνια. Ναι, προνομιούχος ο Δήμος Κοζάνης που με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και το ΡΙΧΗ, ακούστε λίγο κύριε Κουκαλιάρη, έχει αλλοιώσει όλο το τοπίο και την υδροφορία και αυξήσαμε το κόστος υδροδότησης της πόλης, γιατί χρησιμοποιούμε πολλές ποσότητες ενέργειας για να μπορέσουμε να φέρουμε το νερό την πόλη, γιατί μας το έκοψε η ΔΕΗ και μας το πήρε η ΔΕΗ το νερό. Αυτό εντάξει τώρα, κάποιοι πρέπει να το ισοσκελίσουμε. Δεν μπορεί να τα αφήνουμε έτσι. Και στο Δήμο της Εορδαίας, ενώ έπαιρνες νερό από τα 20 μέτρα, τώρα κατεβαίνεις και στα 500 λόγω του υδροφόρου ορίζοντα που έχει στερέψει. Και με ρεύματα στα τηλεοστάσια για να φέρουμε το νερό και πάει λίγο. Κύριε Δήμαρχε, από τα 11 εκατομμύρια που
που οφείλονται στην, που έχει άνοιγμα η τηλεθέρμανση, πόσα είναι αυτά που αναλογούν στον φόρο, έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Εντάξτε, αυτά τα 11 εκατομμύρια που λέτε είναι από τους ρήπους μόνο, που έπρεπε κανονικά να ενσωματωθούν στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΚ, και είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι εάν είχαν ενσωματωθεί, σήμερα θα πληρώναμε 72 ευρώ τη μεγαβατόρα, αντί για 52, 72 με 24. Σήμερα όμως είναι 52. Στην ουσία, σήμερα, με το CO2 που πρόκειται, που πρέπει να πληρώσει, αν πληρώσει η τηλεθέρμανση Κοζάνης, που για μας θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο να το πληρώσει όλο αυτό, φανταστείτε λοιπόν πόσο θα εκτιναχθούν τα τιμολόγια και πού θα φτάσουμε, σε ποια επίπεδα. Δηλαδή, ένα διαμέρισμα που πλήρωνε το χρόνο 100 τετραγωνικών περίπου 600 με 700 ευρώ, θα φτάσει τα 850 με 900 ευρώ. Είναι μία διαφορά. Εντάξει, αρκετή. Οι αυξήσεις και η ακρίβεια είναι της μόδας τώρα. Κύριε Κοκαλιάρη, οι αυξήσεις και η ακρίβεια είναι της μόδας. Μην λείψει και η τηλεθέρμανση από αυτό. Παντού έχουμε ακρίβεια και αύξηση τιμών. Παντού, δεν υπάρχει κάπου. Ακρίβεια, παντού, σε όλα τα επίπεδα, κύριε Καρυπίδη, αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε και σε αυτό το αγαθό που μας το οφείλουν, νομίζω, στην περιοχή μας. Ναι. Και πολλά περισσότερα, βέβαια, γιατί όταν λέμε για δίκαιη μετάβαση, έχουμε 4 χρόνια και δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα. Ωραία. Βαγγέλης Χριστόδουλος, και να κλείσουμε. Έλα, Βαγγέλη. Ένα σύντομο βραχυχρόνιο και μακροπρόθεσμο ερώτημα σε δεύτερη φάση. Πρόταση υπάρχει από τους τεχνοκράτες, το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει απόφαση για την αύξηση στην τιμή προς το παρόν, κάτι που είδαμε στο Δήμο της Εορδαίας, για παράδειγμα. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Ακόμα από κάποιους πρέπει να προετοιμαζόμαστε και το χειρότερο σενάριο για την αξιοποίηση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης των σπιτιών μας. Θα φτάσουμε εκεί, είναι στο τραπέζι και αυτό το ενδεχόμενο να τηθεί ένα αμφιβόλο η συνέχιση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι να βρούμε αυτές τις λύσεις και νομίζω ότι έπρεπε όλο αυτό το στίχημα που θα έπρεπε να κερδιθεί από το Δήμο της Κοζάνης έπρεπε να μελετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς είμαστε στο και πέντε τώρα και οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ συγκεκριμένες. Εγώ νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε θέρμανση και από εκεί και πέρα αυξήσεις τιμολογίων δεν γίνανε και επί δικής μας δημοτικής αρχής. Βέβαια, πρέπει να πούμε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι σήμερα η ΔΕΙΑΚ με την τιμή που έχει τη μονάδα, την κιλοβατόρα, τη μεγαβατόρα, με συγχωρείτε, σήμερα μπαίνει μέσα. Γιατί λειτουργεί ανταποδοτικά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση ΔΕΙΑΚ και συν ότι έχουμε περίπου 32,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση της ΔΕΙΑΚ και πού έχει φτάσει. Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει, κύριε Κοκαλιάρη, πρέπει... Άρα τις αυξήσεις δεν τις γλιτώνουμε. Ναι, κύριε Κοκαλιάρη, αυτό που λέτε για τις περί προετοιμασίας, έτσι. Η διοίκηση πρέπει να έχει μια συνέχεια όμως. Προσέξτε το λίγο. Μέχρι και το 19 συζητούσαμε για επέκταση της τηλεθέρμανσης και είχαμε δεσμευτεί και κάποια ποσά και από το Πράσινο Ταμείο και από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία για να έχουμε επέκταση της τηλεθέρμανσης και στον Δρέπανο και στον Κρόκο. Ξύπνησε μια μέρα ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε στον ΕΕ όταν έγινε πρωθυπουργός και είπε τα κλείνω. Εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Σε μια επιχείρηση που μέχρι πρωτίστως δανειζόταν η τηλεθέρμανση, έκανε επέκταση του δικτύου, τη έκανε επενδύσεις. Αν γνωρίζαμε ότι θα έρθει ένας Μητσοτάκης το 19 που θα μας τα κλείσει όλα, σίγουρα δεν θα κάναμε ούτε επενδύσεις, ούτε θα συνδυόμαστε με την τηλεθέρμανση, ούτε επεκτάσεις θα κάναμε. Και ούτε χρηματοδοτικά εργαλεία θα είχαμε δεσμεύσει πόρους. Έτσι, άρα εδώ είναι το θέμα τώρα, το πώς έγινε αυτή η εξαγγελία και πώς στοιχηματίζουμε με το χρόνο. Βάλαμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει ο κόσμος να την ξέρει. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε.